Τι κάνετε, κύριε Καραθανασόπουλε, καλό μεσημέρι. Καλά, εσείς. Είστε και εσείς κατάκοπος, όπως η κοινωνία. Το βασικό είναι ότι αγωνιά η κοινωνία. Προφανώς. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Και αγωνιά με τις εξελίξεις οι οποίες υπάρχουν στην πανδημία. Με την κατάσταση η οποία υπάρχει στα δημόσια νοσοκομεία. Αυτή είναι η βασική αγωνία. Και βεβαίως υπάρχει και η κόπωση όλου του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Και των, αλλά εδώ πέρα και των μικρομεσαίων που λένε να ανοίξουν. Βεβαίως. Και εδώ αναδεικνύεται το εξής. Ότι η κυβέρνηση προσπαθώντας να ανοίξει την οικονομία επιδεινώνει την πανδημία. Η επιδείνωση της πανδημίας δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα στους εργαζόμενους, στους αυταπασχολούμενους κατά κύριο λόγο, στο εμπόριο, στο λιανεμπόριο, στην εστίαση. Άρα λοιπόν έχουμε μπει σε ένα φαύλο κύκλο. Και δεν είναι μόνο γνώρισμα της ελληνικής της Ελλάδας και οι υπόλοιπες χώρες ευρωπαϊκό επίπεδο αλλά και διεθνώς έχουν αντίστοιχα ζητήματα. Και αναδεικνύεται μέσα από αυτό ότι ακριβώς οι προηγούμενες οι επιλογές οι οποίες είχαν γίνει διαχρονικά στα ζητήματα της υγείας με την εμπορευματοποίηση, με την υποβάθμιση του δημόσιου τομέα έχουν τα συγκεκριμένα αποτελέσματα. Και το βρίσκουμε, λέτε, μπροστά μας. Κύριε Καραθανασόπουλε. Όταν έχεις πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Τώρα μιλάνε για παράδειγμα για τα σεφ. Επιτρέψουμε αυτή την παρένθεση μόνο. Ότι πρέπει να είναι υποχρεωτικά για να ανοίξουν τα σχολεία. Θα ήταν τόσο δύσκολο αν τα σχολεία είχαν ενταχθεί στο πρωτοβάθμιο φροντίδα υγείας και είχαν ένα γιατρό ή ένα νοσηλευτή, ένα σχολικό συγκρότημα. Εκ των προτέρων, δεν θα είχε από καλύτερη θέση αντιμετωπιστεί αυτό το ζήτημα. Δεν είναι τόσο φοβερό ζήτημα, γιατί και ας ελπίσουμε παρεμπιπτόντως αυτή η αποδοχή του δημόσιου τομέα, κύριε Καραθανασόπουλε, να ισχύει και για την επόμενη μέρα της πανδημίας και να μην ξαναρχίσουμε αυτό, μετά. Αυτό θα είναι πρόσχερο, αυτό θα είναι πρόσχερο, είναι πρόσχερο και το ξέρουμε πάρα πολύ καθαρά. Ήδη δεν παίρνετε τέτοια μέτρα και η λογική των συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα ή συνύπαρξη η αρμονική ιδιωτικού και δημόσιου τομέα έχει αναδείξει τα σοβαρά ζητήματα. Λοιπόν, έχουμε 4 λεφτά τώρα. Θέλουμε να κουβεντιάσουμε λίγο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Το βασικό σχέδιο το παρουσίασε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Θα γίνει συζήτηση και στη Βουλή. Βεβαίως. Κοιτάξτε, εμείς λέμε καθαρά ότι πρόκειται περί συγκεκριμενοποίηση ενός γενικότερου σχεδίου στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και συγκεκριμενοποίηση του σχεδιασμού που έχει άρχουσα τάξη στη χώρα μας. Και δεν είναι ένα ουδέτερο εργαλείο αναπτυξιακού έστω χαρακτήρα, αλλά θα έχει σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις η υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού. Και το λέμε αυτό, οι επιπτώσεις θα είναι σοβαρές και όσον αφορά στους εργαζόμενους. 200.000 θέσεις εργασίας, λέει ο Πρωθυπουργός, παραπάνω. Θα μπορούσε να ρωτήσει κανείς γιατί αυτό είναι κακό. Κοιτάξτε, καταρχάς αυτό είναι ένα ευχολόγιο προς το παρόν. Και είναι ευχολόγιο πολύ περισσότερο, όχι τόσο το νούμερο, που δεν ξέρουμε αν θα αντισταθμίσει τις απώλειες που θα υπάρχουν λόγω της κρίσης στη θέση εργασίας. Αυτό θα το δούμε την επόμενη μέρα, της ομαλοποίησης της κατάστασης, πόσες χιλιάδες θέσεις εργασίας θα χαθούν, ένα. Και δεύτερο, αυτό που είναι το ουσιαστικό ευχολόγιο είναι το εξής, ότι θα είναι και ποιοτικά, λέει, η θέση εργασίας. Όταν η ίδια η κυβέρνηση και η σημερινή, αλλά και οι προηγούμενες, δεν είναι μόνο αυτή τη σημερινή κυβέρνηση, έχουν διαμορφώσει ένα τέτοιο πλαίσιο. Μια τέτοια κατάσταση στην αγορά εργασίας με τους μνημονιακούς νόμους οι οποίοι εξακολουθούν να ισχύουν επί ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ αλλά και με τα νέα νομοθετήματα διαχείρισης της πανδημίας, την εκπεριτροπής εργασίας, το δεκάωρο που ετοιμάζεται να αφορά την απελευθέρωση του ωραρίου, όχι μόνο αναβάθμιση των συνθήκων εργασίας δεν θα έχουμε, αλλά θα έχουμε υποβάθμιση, θα έχουμε γενίγευση ενός πολύ φτηνού εργατικού δυναμικού χωρίς διασφάλιση των δικαιωμάτων του των εργασιακών, των ασφαλιστικών και των συνδικαλιστικών. Και το λέμε αυτό γιατί ακριβώς αυτό αποτελεί και την προϋπόθεση για να υπάρχει κερδοφορία στις επενδύσεις. Γιατί οι επενδύσεις γίνονται με σκοπό την τωράκιση της κερδοφορίας, τη διασφάλιση της κερδοφορίας. Άρα εσείς θα συμφωνήσετε, λοιπόν, δεν θα δώσετε συνένεση που ζήτησε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Εμείς συνένεση δεν θα δώσουμε σε αυτό το σχέδιο. Και δεν θα δώσουμε γιατί σας είπα θα είναι σε βάρος των εργαζόμενων. Ένα. Δεύτερον, θα είναι σε βάρος των ίδιων της ικανοποίησης των κοινωνικών αναγκών. Δηλαδή, βρίσκεται στον αντίποδα το σχέδιο αυτή της κυβέρνησης με τις σύγχρονες κοινωνικές και λαϊκές ανάγκες. Και το λέμε αυτό γιατί τόσο όσον αφορά την πράσινη οικονομία,
που ένα μεγάλο κομμάτι πάει στην πράσινη οικονομία, που επί της ουσίας θα διαμορφώσει συνθήκες ακόμη μεγαλύτερης ενεργειακής φτώχειας, αλλά και σε βάρος του περιβάλλοντος θα αποβεί και της προστασίας του περιβάλλοντος, και ταυτόχρονα θα έχει ως αποτέλεσμα τη συσσόρευση του κοινωνικά παραγόμενου πλούτου σε όλο και λιγότερα χέρια. Mm-hmm. Και από αυτή την άποψη εμείς λέμε ότι είναι ένα αντεργατικό και αντιλαϊκό εργαλείο το ταμείο, και δεν βάζουμε μέσα και την παράμετρο η οποία δεν συζητιέται. Ποια είναι αυτή η παράμετρος? Ότι κάποια στιγμή αυτά τα κονδύλια θα χρειαστεί να δοθούν πάλι πίσω. Ποιος θα πληρώσει για αυτά τα κονδύλια? Mm-hmm. Θα πληρώσει ο λαός με τη φορολογία του. Θα το δούμε σε κάθε περίπτωση. Επειδή ο χρόνος μας πιέζει, ένα τελευταίο ερώτημα και από εμένα. Οι τελευταίες πληροφορίες που μας έρχονται λένε ότι ίσως και εντός της ημέρας, σήμερα το απόγευμα δηλαδή, να έχουμε ανακοινώσεις από τον κύριο Χαρδαλιά και τον κύριο Κικίλια για τη χαλάρωση των μέτρων. Επανέναρξη της οικονομίας, της αγοράς δηλαδή, από την ερχόμενη Δευτέρα. Αυτό είναι τουλάχιστον που φτάνει σε εμάς ως πληροφορία. Πώς θα το βλέπατε εσείς αυτό? Κοιτάξτε, επανέναρξη των μέτρων. Να επανέλεξει μάλλον του λιανεμπορίου επί της ουσίας, χωρίς προσπάθεια να ληφθούν μέτρα προστασίας των εργαζόμενων και της δημόσιας υγείας, θα διαμορφώσει συνθήκες ενδεχόμενα εκτόξευσης. Και το λέμε αυτό γιατί η κατάσταση στα μέσα μαζικής μεταφοράς γνωρίζουμε πολύ καλά ποια είναι, το συνοστισμός και ο συχνοτισμός που υπάρχει εκεί, και όπως επίσης το ότι δεν παίρνουν μέτρα προστασίας στους μεγάλους εργασιακούς χώρους, mm-hmm. που αποτελούν επί της ουσίας και τις μονάδες αυτές αναπαραγωγής της πανδημίας, όπως είναι τα σούπερ μάρκετ για παράδειγμα, δεν μας επιτρέπει να αισιοδοξούμε για την εξέλιξη των πραγμάτων. Εδώ θα είμαστε να τα συζητήσουμε και αναλυτικότερα τις επόμενες μέρες. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.